Αρκετοί ήταν οι μαθητές ολόκληρη την Κρήτη και σήμερα που επιμήκυναν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους και μάλιστα με τη βούλα των Δήμων και με αιτία τον Τηλέμαχο. Το κύμα κακοκαιρίας που επέβαλε σε αρκετές περιοχές να ληφθεί απόφαση τα σχολεία να μην λειτουργήσουν. Από αύριο δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα και βάσει τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για την αλλαγή του καιρού και του κατευθύνσεων του νοτιά, τις βροχοπτώσεις τις έντονες που περιμένουμε. Νομίζω ότι θα είμαστε 100% έτοιμοι αύριο για να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία. Σήμερα εκτός σχολικής διαδικασίας βρέθηκαν κυρίως σχολεία σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές όπως το Δήμο Μαρίου, τα σχολεία του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, Αρχανών Αστερουσίων, σχολεία στο Δήμο Βιάνου, Ανογείων, σε περιοχές του Μιλοποτάμου όπως ο Άγιος Μάμας, Αυδελάς, Κράνα, Κάλυβος και Λιβάδια, τα σχολεία σε Σφακιά και Κίσαμο, στο Έλος, ενώ προβλήματα παρατηρήθηκαν με τη μεταφορά των σχολικών λεωφορείων σε σχολεία του Δήμου Μινώα Παιδιάδος όπως η Μαθιά, η Κασταμονίτσα, το Αμαριανό, η Ασκή, Λίτος, Στήρωνας, Αμουργέλες και Πανόραμα. Κυρίως για λόγους ασφαλείας και λόγω του παγετού. Υπάρχουν βέβαια και περιοχές όπως είναι οι πολύ ορεινές, Οροπέδιο, Ανούγιο που έχει ακόμα πάρα πολύ χιόνι. Αλλά όλες οι υπόλοιπες είναι πραγματικά γιατί το πρωί ήταν επικίνδυνα και οι αποφάσεις των δημάρχων βασίστηκαν σε αυτή. Με φόντο τα κλειστά σχολεία, η Νόδα Ηρακλείου σε ανακοίνωσή της επιτέθηκε στην κυβέρνηση για σχολεία στο Ηράκλειο που έμειναν κλειστά λόγω έλλειψης θέρμανσης. Την ώρα που ο κύριος Γαβρόγλου επιχειρεί πρόχειρες και βίαιες αλλαγές στην παιδεία με στόχο την ψηφοθυρία, στο Ηράκλειο, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, σχολεία παραμένουν κλειστά εξαιτίας παντελούς έλλειψης θέρμανσης και εισροής νερών στις αίθουσες. Αυτή είναι η ετοιμότητα για την οποία πανηγύριζε λίγους μήνες πριν ο κύριος Υπουργός. Δεν ισχύει αυτό. Όλα τα σχολεία έχουν πετρέλαιο. Και μάλιστα νομίζω ότι η ροή των χρημάτων από το Υπουργείο προς τις σχολικές επιτροπές για αυτές τις δαπάνες ήταν πολύ πιο γρήγορη από κάθε άλλη χρονιά. Το πρόβλημα στο σχολείο του κέντρου του Ηρακλείου δεν είναι λόγω του πετρελαίου. Είναι λόγω του ότι έχει πάθει μια μεγάλη ζημιά ο καυστήρας και προσπαθεί ο Δήμος να τη διορθώσει. Σε ό,τι αφορά πάντως το καπετανάκιο, του οποίου οι μαθητές αναγκάστηκαν χθες να αποχωρήσουν από το σχολείο, καθώς οι λιώμενες αίθουσες στις οποίες έκαναν μάθημα έβαζαν νερά, ο κ. Τερζάκης ξεκαθάρισε ότι η ολοκλήρωση του έργου, που αποτελεί ευθύνη του Δήμου Ηρακλείου, είναι κάτι περισσότερο από επιβεβλημένη για ένα κτίριο που ενώ μέχρι τον Οκτώβριο οι δηλώσεις ανέφεραν ότι θα είναι έτοιμο μέσα σε κάποιες μέρες, με τα πρώτα κιόλας τερτύπια του καιρού και τις πλημμύρες που ακολούθησαν, επανήλθε στο χαρακτηρισμό του ως γιαπή. Νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να νιώθει άνετα όταν αυτό το ιστορικό κτίριο του Καπετανακίου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Δεν μπορώ να βρω δικαιολογία. Και σκεφτείτε ότι αυτά τα παιδιά βλέπουν το καινούριο κτίριο σχεδόν έτοιμο και για λόγους που δεν έχει να κάνει με πραγματικούς λόγους, γιατί εδώ πέρα παίζουμε με το κομμάτι του πότε μπορεί ή δεν μπορεί να παραδοθεί το κτίριο. Τα παιδιά μπαίνουν στις διπλανές αίθουσες που μπάζουν νερά, που είναι κοντέινερ, έτσι, και βλέπουν ένα σχολείο σχεδόν έτοιμο να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.